«Εφρένου έρημος Υιού τίκτουσα, ευθύμισον Ιού κοδύνουσα, ότι επληθήνες η τέκνα, ανήρ επιθυμιόντων του πνεύματος. Ευσεβία φυτεύσας, εγκρατεία εκθρέψας, εις αρετών τελειότητα, τες αυτού και εσύ εσπριστε, ο Θεός, σώσοντας ψυχάσιμο. Ως δώρον Θεός δωτών και ευθυμίας αρχή, εξ τήρας ευλάστησας, ΤΗ εκκλησία ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΦΘΙΜΗΕ ΩΣΙΕ ΩΘΕΝ ε, ΔΙΕΦΣΕ ΒΙΑΣ ΔΙΑΛΑΜΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΓΕΓΟΝΑΣ ΜΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ διό του σε εφημούντα. Χριστό οικείωσε. Χαίρετε, κυρίω πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστό αδελφοί και ακροατέ. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μα. Και σήμερα με την χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για τον βίο του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Ευθυμίου του Μεγάλου, του οποίου την Ιερά Μνήμη η Εκκλησία μας τιμά την 20η του μηνός Ιανουαρίου. Όπως ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας για την Αίγυπτο, έτσι και ο Όσιος Πατήρ μόν Ευθύμιος υπήρξε μερικά χρόνια αργότερα ιδρυτής και πατέρα της μεγάλης μοναστικής κίνησης, η οποία θα κατέκλυζε την έρημο της Παλαιστίνης. Οι γονεί του ήσαν άτεχνοι για πολλά χρόνια και τον απέκτησαν με την παρέμβαση του Θεού ως καρπό των προσευχών τους. Ο Όσιος Ευθύμιος γεννήθηκε στην Μελιτινή της Μικρής Αρμενίας το 378 μετά Χριστόν, προαναγγέλλοντας την περίοδο χαράς και ειρήνης, αυτό σημαίνει ευθυμία χαρά, η οποία επρόκειτο σύντομα να διαδεχθεί τις ταραχές 40 ολόκληρων ετών διωγμού των Ορθοδόξων από τους Αριανόφρονες. Όταν έχασε τον πατέρα του σε ηλικία τριών ετών, η μητέρα του τον εμπιστεύθηκε στον επίσκοπο Ευτρόιο, ο οποίος διακρίνοντας την εύνοια του Θεού πάνω στο παιδί, το βάπτισε και το χειροθέτησε πάραυτα αναγνώστη στην εκκλησία του. Αναθρεμένος στην επισκοπική κατοικία με αρετή, εγκράτεια και συνεχή μελέτη των γραφών ο Ευθύμιος έμαθε πολύ γρήγορα να ψάλει την τεταγμένη ακολουθία με φόβο Θεού και να προσεύχεται με την καρδιά απερίσπαστη. Δεν έβγαινε καθόλου παρά μόνο για να επισκεφθεί τους μεγάλους μοναχούς της περιοχής και κάθε μεγάλη τεσσαρακοστή από τα Θεοφάνεια μέχρι το Πάσχα μετέβαινε στην έρημο για να περάσει αυτήν την περίοδο μέσα στην σιωπή και την ησυχία, μιμούμενος τον προφήτη Ηλία και τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο. Διέλαμψε δια της του του, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος σε ηλικία 19 ετών και ορίστηκε υπεύθυνο όλων των μονών της Επισκοπής. Επιτέλεσε το έργο αυτό επί μία δεκαετία κατόπιν βλέποντας ότι οι μέριμνες αυτές στέκονταν εμπόδιο στην πρόοδο των αρετών του, κατευθύνθηκε προς τα Ιεροσόλυμα, ποθώντας να μιμηθεί τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, όταν Εκείνος έζησε στην έρημο και εγκαταστάθηκε ο Όσιος Ευθύμιος λίγο έξω από την λαύρα της Φαράν που ίδρυσε έναν αιώνα αργότερα ο Όσιος Χαρίτων εγκαταστάθηκε σε ένα ερημητήριο απαλαγμένος από κάθε άλλη μέρημνα και η μόνη μέρημνά του ήταν να ευαρεστεί τον Θεό με τις προσευχές και τις νηστείες του. Για να μην είναι βάρος σε κανέναν, ασχολήτω με το εργό χειρό του, έπλεκε φύλλα φινίκων και έφτιαγνε καλάθια. Τότε δέθηκε με στενή πνευματική φιλία με τον γείτονά του όσιο θεόκτιστο σε σημείο που και οι δύο είχαν τα πάντα κοινά, σαν να ήταν μία ψυχή σε δύο σώματα. Ο Ευθύμιος υπερτερούσε όμως την πραότητα και την ταπείνωση, γι' αυτό ο Θεός εκδήλωνε προς Αυτόν πιο φανερά την χάρη Του και Του άφηνε την πρωτοβουλία στο κάθε τι. Καθώς οι δύο ασκητές πήγαιναν κάθε χρόνο να περάσουν όλη τη μεγάλη τη Αρακοστή στην έρημο του Κουτιλά, Προς το μέρος της νεκράς θαλάσσης, ο Θεός οδήγησε μία ημέρα τα βήματά του στην πλαγιά μιας χαράδρας, σε ένα θαυμαστό σπήλαιο, που αμέσως το διάλεξαν για κατοικία τους και το μεταμόρφωσαν σε ναό, χάρη στην εξαγιαστική δύναμη των ύμνων και των προσευχών τους. Αφού πέρασαν αρκετό καιρό παντελώς άγνωστοι, τρώγοντας μόνο από τα χόρτα που έβγαιναν γύρω, τους ανακάλυψαν βοσκοί της περιοχής. Από τότε οι κάτοικοι του κοντινού χωριού θεώρησαν τιμή τους να προμηθεύουν τα απαραίτητα για την επιβίωση των ανθρώπων του Θεού και οι μοναχοί της Φαράν άρχισαν να τους επισκέπτονται και να τους συναναστρέφονται όλο και περισσότερο. Καθώς ο Ευθύμιος επιθυμούσε να μείνει ελεύθερος από κάθε δέσμευση, και επειδή ο τόπος ήταν πολύ στενός για να δεχθεί άλλους μοναχούς, ίδρυσε στους πρόποδες της πλαγιάς ένα κοινόβιο και όρισε προεστότα τον Θεό Χριστο. Όσο και τον ίδιο παρέμενε στην ησυχία όλη την εβδομάδα, στο σπήλαιο που είχε μετατραπεί σε ναό, και το Σάββατο και την Κυριακή, όταν όλοι συνάζονταν για την αγρυπνία και την Θεία Λειτουργία, δίδασκε τους αδελφούς και δεχόταν την εξαγόρευση των λογισμών τους. Ο Όσιος Ευθύμιος προόδευε αδιάκοπα στην Παρισία προς τον Κύριο και απέκτησε δύναμη να επιτελεί θαύματα. Μία ημέρα του έτους 420, ο αρχηγός μιας φυλής Βεδουίνων, ονόματι Ασπέβετος, ο οποίος κατά τους διωγμούς στην Περσία είχε βοηθήσει πολλούς χριστιανούς να βρουν καταφύγιο στα Βυζαντινά εδάφη, ήρθε να βρει τον Άγιο ύστερα από ενύπνιο όραμα, φέρνοντας τον άρρωστο γιο του. Ο Ευθύμιος θεράπευσε το παιδί, κάνοντας πάνω του το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Και οι βάρβαροι, έκπληκτοι από το θαύμα, έπεσαν στα πόδια του Οσίου ζητώντας να τους διδάξει την πίστη που παρέχει στον άνθρωπο την νίκη κατά του θανάτου και να τους δώσει τον φωτισμό με το Άγιο Βάπτισμα. Ορισμένοι από αυτούς συναριθμήθηκαν στους μαθητές του Οσίου Ευθυμίου και ο αρχηγός τους βαπτίστηκε και έλαβε το όνομα Πέτρος. Και απέβη διάπυρσος κήρυκας του λόγου του Ευαγγελίου στους νομάδες που κυκλοφορούσαν στην Παλαιστίνη. Το θαύμα αυτό έκανε διάσημο τον Άγιο Ευθύμιο σε όλη την χώρα. Άρρωστοι άρχισαν να σειραίουν διαταράσσοντας την ησυχία του. Οπότε αποφάσισε να αναχωρήσει παρά την επιμονή του Θεοκτήστου και των άλλων αδελφών και να πάει προς την βαθύτερη έρημο του Ρουβά. Και μόνη του συνοδεία είχε τον Όσιο Δομετιανό, ο οποίος καταγόταν επίσης από την Μελιτινή. Πέρασε από διάφορα μέρη, όπου καθώς με τα θαύματά του είχε προσελκύσει νέους μαθητές, ίδρυσε και μονές. Κατόπιν επέστρεψε στην περιοχή του Κοινοβίου του Θεοκτήστου και εγκαταστάθηκε με τον Δομετιανό σε σπήλαιο σε έναν λόφο στο μέσο μιας απέραντης πεδιάδας της Ερήμου. Σε λίγο καιρό ο Πέτρος του έφερε ένα πλήθος βεδουίνων που ζητούσαν να βαπτισθούν. Αυτοί οι λύκοι της Ερήμου μεταμορφώθηκαν σε πνευματικό ποιμνίο του Χριστού και δεν ήθελαν πια να αφήσουν τον Άγιο εγκατέστησαν τον μόνιμο καταβλισμό τους εκεί κοντά και ο καταβλισμός αυτός αργότερα θα γινόταν επισκοπή με ποιμενάρχη τον Πέτρο. Ο Ευθύμιος εξακολουθούσε να στέλνει στον Θεό Χριστό όσους ήθελαν να ζήσουν υπό την καθοδήγησή του έως την στιγμή που ο Θεός τον πρόσταξε σε όραμα να αρχίσει και ο ίδιος να δέχεται μαθητές και να ιδρύσει μία λαύρα οργανώνοντάς την με πρότυπο εκείνη της Φαράν. Οι ερημίτες ζούσαν στην ησυχία όλη την εβδομάδα, όχι πια σε σπήλαια, αλλά σε κελιά φτιαγμένα από τον Πέτρο και τους Βεδουίνους, και συγκεντρώνονταν όλοι μαζί για την αγρυπνία και την θεία λειτουργία της Κυριακής, γύρω από τον πνευματικό τους πατέρα στο ναό, τον οποίο εγγενίασε το έτος 428, ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Άγιος Ιουβενάλιος. Όταν ο Όσιος Ευθύμιος τελούσε την Θεία Λειτουργία, πυρ σταλμένο από τον ουρανό, περιεκύκλωνε την Αγία Τράπεζα και σκέπαζε εκείνον και τον Διάκονο Δομετιανό σαν πέπλο. Με τον νου φωτισμένο από την Θεία Χάρη, ο Ευθύμιος μπορούσε να ξεχωρίσει αυτούς που προσέρχονταν άξια στην Θεία Κοινωνία και όσους με την ψυχή κατάφορτι αμαρτίες κοινωνούσαν εις κρίμα τους. Επιπλέον διέκρινε τα μυστήρια της καρδιάς και προφήτευε το μέλλον. Παρά την μεγάλη φτώχεια της λάβρας, ο Άγιος ήταν φιλόξενος και γενναιόδωρος, απέναντι σε όσους έρχονταν να τον επισκεφθούν. Μια ημέρα με την προσευχή του γέμισε άρτους το άδειο κελάρι, σε ποσότητα ικανή να θρέψει 400 προσκυνηδές που είχαν έλθει από την Αρμενία να επισκεφτούν τον συμπατριώτη τους και επί τρει μήνες το ψωμί δεν λιγόστευε καθόλου. Στα πάμπολα θαύματα που επιτελούσε ο άνθρωπος του Θεού πρόσθετε πάντα διδασκαλία για την υπακοή στον νόμο του Θεού, την υπομονετική παραμονή στην θέση που είχε ορίσει ο Θεός και την μετάνοια, ώστε η χάρη τη απέβαινε πάντα ψυχοφελής και βοηθούσε την πρόοδο του λαού στον ενάρετο βίο. Ο Άγιος Ευθύμιος ήταν σε όλα τέλειο πρότυπο ευαγγελικής βιωτής και κατά τους ταραγμένους χερούς που κύλησαν μεταξύ της Συνόδου της Εφέσου το 431 και της Συνόδου της Χαλκιδόνου το 451 αποτελούσε για τους πιστούς σταθερό κριτήριο της αληθείας και στήλο της Ορθοδοξίας. Έστειλε μαθητές του και στην μία και στην άλλη σύνοδο, όπου αυτοί διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο. Όταν τελείωσε η σύνοδος της Χαλκιδόνας, ένας απατεώνας ονόματι Θεοδόσιος πέτυχε να αναρριχηθεί για εννέα μήνες στον Πατριαρχικό Θρόνο των Ιεροσολύμων και κατάφερε να παρασύρει στον μονοφυσιτισμό Μέγα μέρος των μοναχών της Παλαιστίνης, για τους οποίους η λεπτή θεολογική ορολογία της Συνόδου δεν ήταν και τόσο κατανοητή. Ο Ευθύμιος και οι μαθητές του έμειναν μόνοι να υποστηρίξουν την Ορθόδοξη πίστη, παρόλες τις απειλές και τις κατηγορίες εις βάρος τους ότι ήσαν Νεστοριανοί. Πώς άλλος Άγιος Αντώνιος η λάμψη της αγιότητάς του αποτελούσε απόδειξη για την αλήθεια της πίστεώς του. Έτσι σιγά σιγά οι αξιολογότεροι μοναχοί ήλθαν με το μέρος του. Η αυτοκράτηρα Ευδοκία, χείρα του Θεοδοσίου του Δευτέρου, η οποία είχε εγκατασταθεί στην Παλαιστίνη, αφέθηκε και εκείνη να παρασυρθεί από τους μονοφυσίτες. Μετά από τις που βρήκαν την οικογένειά της, κατά την άλωση της Ρώμης, συνειδητοποίησε την πλάνη της και ζητώντα την κοινωνία της Εκκλησίας, έστειλε απεσταλμένους στον Όσιο Σιμεών τον Στυλίτη, κοντά στην Αντιόχεια. Εκείνος την προέτρεψε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στην Ορθοδοξία και της είπε «Γιατί γυρεύει μακριά να αντλήσεις νερό αφού έχεις την πηγή δίπλα σου. Έχεις τον άνθρωπο του Θεού ευθύμιο, ακολούθησε τις διδαχές του και θα σωθείς». Η Ευδοκία τότε κατασκεύασε έναν πύργο κοντά στην λαύρα του Αγίου Ευθυμίου και δεχόταν τις υποδείξεις του ως αν να προέρχονταν από το στόμα του Ιδίου του Θεού. Υπερασπίστηκε έντονα την πίστη και γέμισε την Παλαιστίνη με γενναιόδορες προσφορές, ναούς, μονές και νοσοκομεία. Ο Όσιος Ασκητής, έχοντας φτάσει σε βαθύ γύρας, αλλά όντα ανανεωμένο από την θέρμη που δίνει το Άγιο Πνεύμα, καθοδηγούσε στην Βασιλεία των Ουρανών πολλού μαθητέ του, μεταξύ των οποίων συγκαταριθμούνται οι μεγαλύτερε μορφέ του μοναχισμού τη εποχή. Όσιο Σάβα ο Υγιασμένος, Όσιο Κυριακό ο Αναχωρητή, Όσιο Γεράσιμο ο Ιορδανίτη, και αρκετοί επίσκοποι που ήσαν μαθητές του, σε ηλικία 90 ετών κατέβηκε να επισκεφθεί τον Θεό Κτιστό και πρόλαβε να παραστεί στις τελευταίες του στιγμές, να τελέσει την εξώδιο ακολουθία του και να υποδείξει νέο ηγούμενο. Ο Θεός του έδωσε ακόμη την χάρη να γνωρίσει από πριν την ημέρα της κοιμήσεώς του, αλλά δεν είπε τίποτε, ως την ημέρα που κατά την συνήθειά του, παρά την ηλικία του, Έπρεπε να φύγει για να περάσει την Μεγάλη Τεσσαρακοστή στην έρημο. Κατά την αγρυπνία της εορτής του Αγίου Αντωνίου, συγκέντρωσε τους μαθητές του και τους παρέδωσε την ίστατη διδαχή του. Να φυλάτε πάντοτε, ως αρχή και σκοπό κάθε καλής ενέργειας, την ειλικρινή αγάπη και την ταπεινοφροσύνη, με την βοήθεια της πύρας, του καιρού και της Θείας Χάριτος. Η αγάπη όμως υπερτερεί από την ταπείνωση, γιατί από αγάπη ο Υιός και Λόγος του Θεού ταπεινώθηκε για να γίνει άνθρωπος σαν και εμάς. Τους σύστησε ακόμη να ευχαριστούν πάντοτε τον Θεό που τους έβγαλε από την τύρβη του κόσμου και τους ενέταξε σε αυτήν την Αγία Πολιτεία ως μιμητές των Αγγέλων. Ύστερα τους είπε να εκλέξουν τον διάδοχό του, του τον επικείμενο θάνατο του Δομετιανού και την μετατροπή της λάβρας σε κοινόβιο. Τους υπέδειξε το μέρος όπου έπρεπε να οικοδομηθεί ο ναός και τα κελιά. Τους παρότρινε να μην παραλείπουν την φιλοξενία, να παρηγορούν και να τονώνουν τους αδελφούς που δοκιμάζονται από και να επιτελούν με αφοσίωση τις ιερές ακολουθίες για την δόξα του Θεού. Αφού έμεινε τρεις ημέρες μόνος του στο ιερό, εκοιμήθη ειρηνικά την 20η Ιανουαρίου του 473, με γαλήνιο και κατάλευκο πρόσωπο, πιο πολύ αγγελικό παρά γήινο. Τον ακολούθησε επτά ημέρες αργότερα ο Δομετιανός, ο πιστός μαθητής του επί 50 χρόνια, ο οποίος είχε ευχηθεί να αφήσει αυτήν την ζωή μια εβδομάδα μετά από τον γέροντά του ένα απέραντο πλήθος μοναχών, κληρικών και λαϊκών συνάχθηκε για την κηδεία του πατρός της ερήμου. Πολλά θαύματα επιτελέστηκαν τότε και εξακολουθούσαν για καιρό να επιτελούνται στον τάφο του, ο οποίος σκάφθηκε μέσα στο σπήλαιο όπου ασκήτευε. Ολόκληρη η εκκλησία άρχισε τότε να τιμά τον Όσιο Ευθύμιο ως έναν από τους μεγαλύτερους πατέρες επειδή έχοντα περάσει όλη του τη ζωή στην ησυχία, δεν έπαβε ποτέ να είναι υπέρμαχο τη Ορθοδόξου Πίστεω, ιεραπόστολο, Νομοθέτης της κοινοβιακή Ζωής και οικονόμο τη Θεία Χάριτο. Τε στον Σόν Αγίων Πρεσβείε ο Θεό ημών, ελέησον και εσώσον ημάς. αμήν.